μια κοπέλα, μια νεαρή κοπέλα 17 ετών, η οποία ήταν αλλεργική σε ένα τρόφιμο, στο γάλα νομίζω συγκεκριμένα. Έτσι υπέστη σοβαρό αλλεργικό σοκ, κατανάλωσε ποσότητα βούτυρου και εκεί έχασε τις αισθήσεις της πολύ πολύ γρήγορα. Είχε να πω, το ήξερε ότι είναι αλλεργική, είχε μαζί της ενέσεις, έκανε μία ένεση αμέσως γιατί άρχισε να μην αισθάνεται καλά, όμως φαίνεται, Ζήνα μου, ότι το σοκ ήταν τόσο μεγάλο, η επίδραση ήταν τόσο ισχυρή που δεν μπόρεσε ούτε η ένεση να τρίτο την κρατήσει. Κρίσιμο 24ωρο. Δύσκολα τα πράγματα. Και γι' αυτό και αναφερόμαστε σε αυτό, γιατί είναι τα πρώτα κρίσιμα 24ωρα με τους γονείς να υποφέρουν και σκεφτείτε τώρα ένα παιδί. Βούτυρο έχουν τα περισσότερα πράγματα να είσαι αλλεργική σε κάτι το οποίο πού να γνωρίζεις, πού υπάρχει και μάλιστα όταν έχεις και το νεαρό της ηλικίας και είσαι μαζί με κάτι να ζηλέψεις, κάτι να. Ή να μην ξέρεις ότι περιέχει ή να μην μια ουσία. Από τα σχολεία μας έρχονται για τα παιδιά συνέχεια κάποια σημειώματα που λένε είναι αλλεργικό ναι, σε κάτι. Ναι. Μπορείς να το ξέρεις, υπάρχει. Με σιγουριά όχι. Αλλά πρέπει να κάνεις όμως όταν βλέπεις ότι. Κατά καιρούς να τώρα, ας πούμε, εμένα το ήξερε. Μια εγώ βλέπω μια κόρη έχει ξηρούς καρπούς. Ναι. Πολλά σκόβουμε. Παιδιά. Ναι, αλλά το ήξερε. Αν κάτι περιέχει ξηρό καρπό χωρίς να το γνωρίζει, θα έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, δυστυχώς. Να δούμε το ρεπορτάζ. Τώρα με βάζεις. Την πιο δύσκολη μάχη της ζωής της δίνει η 17χρονη μαθήτρια από Λύκειο της Αττικής που υπέστη ανακοπή μετά από αλλεργικό σοκ. Η μαθήτρια που ήταν αλλεργική στα γαλακτοκομικά προϊόντα βρισκόταν εκδρομή με το σχολείο της σε ξενοδοχείο της Κρήτης. Το πρωί της Κυριακής, την ώρα που έτρωγε πρωινό, κατανάλωσε βούτυρο. Αμέσως μόλις το συνειδητοποίησε, έκανε την ένεση αδρεναλίνης που είχε μαζί της. Ωστόσο, η αλλεργική αντίδραση ήταν οξία και η ίδια υπέστη ανακοπή. Γιατροί και διασώστες που έσπευσαν στο σημείο έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να σώσουν το 17χρονο κορίτσι, το οποίο ευτυχώς επανέφεραν και αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Στην εκπομπή μας και την Ευγενία Πουλοπούλου μίλησε ο διευθυντής της ΜΕΘ για την πορεία της υγείας της. Ήταν ένα βαρύ αλλεργικό σοκ. Ήταν γνωστό ότι έχει αλλεργία, είχε μάλιστα φάρμακα παρακολουθούσε από αλλεργιολόγους. Έκανα ένα βαρύ αλλεργικό σοκ και το οποίο οδήγησε σε ανακοπή και το παιδί το φέρανε στο νοσοκομείο και είχε ήδη μετά από κάποια ώρα, δεν το ξέρει κανείς πόσο μεσολάβησε, που δεν είχε ο εγκέφαλος αιματωθεί, με αποτέλεσμα να έχει κοστεί βλάβες εγκεφαλικές και τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία του από εδώ και πέρα. Ισχύει ότι είχε μαζί της ένεση αδρεναλίνης την οποία και έκανε. Ναι. Ήταν πολύ βαρύ το αλλεργικό σοκ και προφανώς δεν ήταν αρκετή μία ένεση αδρεναλίνης. Οι επόμενες μέρες θα είναι χρήσιμες. Πολλές μέρες θα πρέπει να υποχωρήσει το είδημα, να δούμε διαφήνεια από πίσω.